Η ΕΣΔΑ δεν είχε ελπίδα να προσετεριστεί τη μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού με ειλικρινείς μεθόδους. Αυτή ήταν η ουσιώδη διαφορά μεταξύ των Ελλήνων και εκείνων των Βαλκανικών λαών, στου οποίου με τόση επιτυχία εισέδησε η ΕΣΔΑ. Οι Βούλγαροι και οι Ιουγκοσλάβοι ένιωθαν μια αφιλετική συγγένεια με την ΕΣΔΑ, η οποία ήταν ανεξάρτητη από την ιδεολογική συμπάθεια. Ένα Βούλγαρο ή ένα Ιουγκοσλάβο μπορούσε να είναι ταυτοχρόνω κομμουνιστή και εθνικιστή. Ένα Έλληνας δεν μπορούσε. Η απλούστερη περίπτωση δοκιμής είναι το μακεδονικό ζήτημα. Αν οι κομμουνιστές των Βαλκανίων είχαν τη δυνατότητα, η Μακεδονία θα είχε επανενωθεί ως αυτόνομη ενότητα στο πλαίσιο μιας βαλκανικής ομοσπονδίας. Θα ήταν μια νέα και μεγεθυμένη σλαβική ενότητα πλάι σε μια πλειοψηφία άλλων σλαβικών ενότητων. Η Ελλάδα θα μίκρινε έχοντας απώλειες εδαφικές και πληθυσμιακές, κυρίως δε την απώλεια της Θεσσαλονίκης. Αν αυτή είναι κομμουνιστική πολιτική, είναι εύκολο για έναν Σλάβο να είναι κομμουνιστής. Είναι όμως αδύνατον για έναν Έλληνα εθνικιστή. Άρα υπάρχει κάποια δόση αλήθειας στον ισχυρισμό των Ελλήνων εθνικιστών ότι το κουγέ είναι η πέμπτη φάλαγγα ανάμεσά τους. Το αξιοσημείωτο είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου Έλληνες κομμουνιστές αφού η ιδεολογία προϋποθέτει την απάρνηση του πατριωτισμού. Οι διαλεκτικέ ακροβασίε στι οποίε οδηγήθηκαν οι Έλληνε κομμουνιστέ για ζητήματα στα οποία όλοι οι άλλοι Έλληνε ενώνονται ενστικτοδό, αποδεικνύουν πόσο δύσκολο είναι να είσαι Έλληνα κομμουνιστή και να διατηρεί μία ισορροπία. Όσοι Έλληνε κομμουνιστέ δεν ήταν κατά το ίμιση Σλάβοι, όπω ο Τζίμας χρειάζεται να είναι ειλικρινέστερα αφοσιωμένοι από ότι οι Σλάβοι κομμουνιστέ στη γνήσια ιδεολογία. Σε αυτό οφείλεται η δυσφορία που επικρατεί μεταξύ του Ιουγκοσλάβου κομμουνιστή ηγέτη Τίτο και του Έλληνα κομμουνιστή ηγέτη Ζαχαριάδη. Κατά συνέπεια, θα ήταν αδύνατον για το ΚΚΕ να υποταχθεί ιεραρχικά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ιουγκοσλαβία.